Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή 19 λεπτά μετά τις 9, Radio City 92,1 στα FM. Στο σημείο αυτό θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, για να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές. Κύριε Δαβέτα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ακούτε εσείς? Ωραία, πάρα πολύ καλά. Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Έχουν μείνει λίγες ημέρες μέχρι τις εκλογές, 26 του Μάη. Να ξεκινήσουμε, κύριε Δαβέτα, λίγο με τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε από τον κόσμο, γιατί είστε σε περιοδεία και συναντήσεις όλο αυτό το διάστημα με αφορμή τις ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, το βασικό μήνυμα που το εξαντικειμένο, δηλαδή αυτό που είναι όσοι με γνωρίζουν, υπάρχει μια διάθεση να με καταλάβουν, να καταλάβουν τις θέσεις μου, να καταλάβουν το γιατί ένας καθηγητής που κάνει καριέρα στη Γαλλία θέλει να κατέβει στις ευρωεκλογές, και αυτό το πράγμα προσπαθώ να τους πείσω. Και εδώ έρχεται σαν απάντηση αυτό στο δεύτερο θέμα το οποίο σας είπα, είναι ότι οι ευρωεκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος πολλές φορές μπερδεύει τις ευρωεκλογές με τις εθνικές εκλογές. Και λέω το μπερδεύει με την έννοια της ψυχολογίας. Δηλαδή δεν δίνει σημασία στα αυτά τα οποία πραγματικά πρεσβεύουν και κρύβονται πίσω από τις ευρωεκλογές, και κρίνει τις ευρωεκλογές μέσα από κομματικά και εθνικά κριτήρια. Mm-hmm. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές εκλογές. Και πίσω από αυτές κρύβεται το μέλλον της Ελλάδος, καθότι θα αποφασίσει ποια πορεία θα πάρει η Ευρώπη. Υπάρχουν δύο μεγάλες τάσεις οι οποίες συγκρούονται. Είναι η τάση αυτή των γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες, η οποία αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει τόσα προβλήματα στον κόσμο με τα μέτρα λιτότητας, και η άλλη είναι η τάση η οποία θέλει να αλλάξει λίγο την Ευρώπη, να την κάνει πιο ανθρώπινη, πιο αλληλέγγυα, με λιγότερη, αν θέλετε, εξουσία αυτών των ολιγαρχών οι οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες μας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις μας. Και αυτό τους το εξηγώ, και αυτό δείχνει ενδιαφέρον ο κόσμος, και ότι εκπλήσεται ότι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Τους το εξηγώ λοιπόν και τους λέω ότι ψηφίστε για ευρωεκλογές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ψηφίστε όμως πρόσωπα που να ξέρουν την Ευρώπη, ανεξαρτήτως κομμάτι. Κύριε Δαβέτα, η Ευρώπη εδώ και χρόνια έχει γίνει Ευρώπη των αριθμών και όχι των λαών. Πάνω σε αυτό, τι μπορείτε να πράξετε εσείς αλλά και οι συνυποψήφοι σας, έτσι ώστε να αλλάξει η Ευρώπη, η οποία έχει γίνει, όπως είπαμε, Ευρώπη των αριθμών πλέον? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η Ευρώπη των αριθμών είναι αυτή που σας έλεγα εγώ πριν, mm-hmm. η Ευρώπη των γραφειοκρατών. Αυτή την Ευρώπη μπορούμε να την αλλάξουμε στέλνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο μια πλειοψηφία ανθρώπων η οποία να σκέφτεται διαφορετικά. Όταν υπάρχει μια πλειοψηφία ανθρώπων που σκέφτεται διαφορετικά, mm-hmm. τότε οι αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν την Ευρώπη θα είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη των λαών και λιγότερο στην Ευρώπη των αριθμών, όπως πολύ σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να αλλάξει από τα μέσα. Δεν αλλάζει απλά με ευχολόγια ή με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει κυριολεκτικά να πάνε άνθρωποι που να ξέρουν την Ευρώπη, να στηρίζουν αυτές τις απόψεις της Ευρώπης των λαών, να θέλουν μια άλλη οικονομία, να θέλουν μια άλλη πολιτική, και αυτοί οι άνθρωποι να είναι στο τιμόνι της Ευρώπης μέσα από την παρουσία τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Εσείς γιατί υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, κύριε Δαβέτα? Πρώτα απ' όλα γιατί σας είπα, σαν ευρωβουλευτής θέλω να συμμετάσχω στα θέματα της Ευρώπης, mm-hmm. και δεύτερον, αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η Ένωση Κεντρών για μένα εκφράζει ακριβώς δύο χαρακτηριστικά τα οποία λείπουν από την πολιτική σκηνή. Πρώτα απ' όλα την ειλικρίνεια και την τιμιότητα. Έχει σημασία να είναι ο πολιτικός τίμιος και ειλικρινής, να μπορεί ο ψηφοφόρος να τον στηρίξει και να πει εγώ τον ψηφίζω διότι αυτά τα οποία του λέω είναι αυτά τα οποία θα πράξει. Και δεύτερον, ότι η στάση που κράτησε στο Μακεδονικό είναι μια ξεκάθαρη στάση, χωρίς συμφερονολογία, χωρίς ολιγαρχικά συμφέροντα, και αυτή η στάση είναι μια στάση που μπορούμε μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση και
και μέσα από το δημοψήφισμα το οποίο προτείνει ο κ. Λεβέντης, αλλά και μέσα από την όλη μας συμπεριφορά γύρω από αυτή την απαράδεκτη συνθήκη των προσπών. Θεωρείτε ότι υπάρχει τρόπος έτσι ώστε να ανακληθεί αυτή η απόφαση και πλέον τα Σκόπια να μην ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία? Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αλλά σίγουρα μπορεί να ανακληθεί η απόφαση. Και αυτό μπορώ να σας πω και δύο στοιχεία. Εάν λάβουμε υπόψη μας την συνθήκη της Βιέννης, υπάρχουν δύο άρθρα εκεί. Το ένα άρθρο το οποίο μιλάει, ή το 3 ή το 4 πρέπει να είναι, στο οποίο μιλάει και λέει ότι αν μια απόφαση δεν έχει τη στήριξη του λαού, δηλαδή τη στήριξη του λαού που παίρνει αυτή την απόφαση, τότε αυτή η απόφαση δεν είναι έγκυρη. Εδώ πέρα πώς την είχαμε τη στήριξη του λαού? Έγιναν εκλογές, έγινε δημοψήφισμα. Με το ζόρι επιβλήθηκε αυτή η απόφαση, παρότι ξέραμε όλοι μας ότι η πλειοψηφία κατά μεγάλο ποσοστό του λαού ήταν αντίθετη. Υπάρχει και το άλλο άρθρο το οποίο λέει, αν υπάρχει παραμικρή καταγγελία ότι υπάρχει χρηματισμός γύρω από αυτές τις αποφάσεις, η απόφαση αυτή είναι άκυρη. Ξέρουμε ότι έχουμε σε δύο περιπτώσεις χρηματισμού, δύο καταγγελίες χρηματισμού. Η μία είναι για τους, για τους βουλευτές αντιπολίτευσης στα Σκόπια, ότι χρηματίστηκαν από το Ίδρυμα Σόρος, και η άλλη έχουμε από τον κύριο Καμένο εναντίον του κυρίου Κοζιά. Αυτές οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές. Αυτές έγινε εισαγγελική έρευνα. Προσπάθησε, ας πούμε, ο αρμόδιος δικαστής να καταλάβει και να κατά πόσον ισχύουν ή όχι. Δεν έγινε. Άρα έχουμε δύο βασικά άρθρα της Συμφωνίας Βιέννης, τα οποία μπορούν να ακυρώσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα. Το κρατούμε αυτό το οποίο μας λέτε. Να ρωτήσω λίγο, επειδή θίξατε αυτό το ζήτημα, το Σκοπιανό, ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια, μήπως κάναμε κάποια λάθη και αφήναμε τους γείτονές μας να καπηλεύονται όνομα, γλώσσα, να στείλουν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Φιλίππου κτλ. Και έφτασε εδώ που έφτασε η κατάσταση, κύριε Δαβέτα? Απολύτως συμφωνώ μαζί σας. Η μάχη, επειδή εγώ είμαι... Γιατί και το λέμε και εδώ, εμείς εδώ στα τοπικά μέσα ενημέρωση το λέμε και το ξαναλέμε ότι βλέπουμε, παραδείγματος χάρη τώρα, την αξιωματική αντιπολίτευση να διατυμπανίζει ότι είναι κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και για το όνομα Μακεδονία κτλ. Μέχρι προχθές όταν λέω, όταν ήταν η κυβέρνηση και υπήρχαν υπουργοί, θέλετε ο κύριος Βενιζέλος, θέλετε η κυρία Μπακογιάννη, αυτό το οποίο λέγανε έξω στις συζητήσεις, σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Έτσι, δηλαδή, μήπως φτάσαμε εμείς με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας, να το πω έτσι, και αν μου επιτρέπετε για την φράση αυτή. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε, διότι σαν χώρα κυρίαρχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια διεθνή διευρυμένη επικοινωνία και να δημιουργήσουμε debates, να δημιουργήσουμε φάσεις διπλωματικές, έτσι ώστε το θέμα πριν φτάσει στη Συμφωνία των Πρεσπών να μπορέσουμε να κάνουμε τη σωστή δουλειά. Τώρα όμως φτάσαμε σε μια πολύ δύσκολη, γι' αυτό και το πράγμα είναι ότι πρέπει από εδώ και στο εξής να δοθεί σκληρή μάχη με τους όρους που σας είπα πριν μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι επιτρέψαμε και στον κύριο Τσίπρα να κάνει πράξη αυτά τα οποία έλεγε. Γιατί το έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Μπορούμε να του καταλογίσουμε ψευδιά σε όλα τα θέματα, όχι όμως στις πρέσπες. Αυτά τα οποία έκανε, τα έλεγε για τις πρέσπες. Και είναι βέβαια απαράδεκτο. Είναι καθαρά ανθεληνική αυτή η στάση. Και δεύτερον, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, μπορούσαμε να κάνουμε, είναι να κάνουμε να προβάλλουμε βέτο σε όλα τα επίπεδα. Δεν το κάναμε. Μάλιστα. Δεν το κάναμε. Άρα λοιπόν, εμείς θέμε. Μάλιστα. Οι άλλες προτεραιότητες οι οποίες θέτετε εσείς, έτσι, αν και εφόσον εκλεγείτε στην Ευρωβουλή, ποιες θα είναι, κύριε Δαβέτα? Πρώτα απ' όλα, να μπορέσει η Ελλάδα να διεκδικήσει αυτά τα οποία μπορεί να πάρει μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή, υπάρχουν κονδύλια για τον πολιτισμό, για παράδειγμα, τα οποία έχουν μείνει ανεκμετάλλευτα. Και δεν μιλάω για το ΕΣΠΑ, μιλάω για πραγματικά κονδύλια. Θα μπορούσε να στολιστεί η χώρα μας, όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, να γίνουν μικρά μουσεία, τα οποία με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκουν δουλειά τοπικοί νέοι και οι οποίοι σε αυτά τα πράγματα να υπηρετούν την καλύτερη εκπαίδευση, την καλύτερη άγνοια. Επίσης θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά επίσης πάλι από κονδύλια για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι κάτι το πολύ σημαντικό, το περιβάλλον που ζούμε. Δεν έχουν γίνει ανάλογες καμπάνιες ή ανάλογη προσπάθεια στην Ελλάδα.
Σας είπα τώρα, σας μίλησα για δύο τομείς στους οποίους υπάρχουν κονδύλια, στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει θέσεις εργασίας και χρήματα χωρίς καν να βάλει επί τσέπη της μία δεκάρα. Όλα αυτά είναι προγραμματισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως δεν τα κάνουμε. Και δεν τα κάνουμε γιατί δεν τα ξέρουμε ή δεν τα θέλουμε. Γι' αυτό ακριβώς επιμένω ότι πρέπει να υπάρξουν αρμόδιοι ευρωβουλευτές οι οποίοι να εκλεγούν, οι οποίοι να ξέρουν την Ευρώπη, να γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα και να μπορούν να τα υπηρετήσουν. Και εγώ σε αυτό το θέμα είμαι πραγματικά αρκετά αρμόδιος και δεν το λέω γιατί είμαι καθηγητής στη Σορβόνη, αλλά γιατί ζω 30 χρόνια στην Γαλλία. Ζω 30 χρόνια στην Ευρώπη. Δουλεύω πάντως στα ευρωπαϊκά ζητήματα με την αρθογραφία μου, αρθογραφώ σε ξένες εφημερίδες, άρα ζητώ να με ψηφίσει ο κόσμος, γιατί είμαι ειδικευμένος και αρμόδιος σε αυτό το θέμα. Όχι να βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν μέρος της showbiz ή ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι αναρμόδιοι για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και αυτοί να πηγαίνουν στην Ευρωβουλή και τον πόνο που ενδιαφέρονται να είναι απλά για να επιστρέψουν στην Ελλάδα με μια καλύτερη οικονομική και αν θέλετε θεσμική εικόνα. Και σε κάποιες των περιπτώσεων να είναι άλλαλοι και άλλαλοι στα κοινοβούλια. Δεν ξέρουν τα θέματα. Καθόλου, δεν τα ξέρουν. Δεν ξέρω πώς να εκμεταλλευτούν τις θέσεις οι οποίες είναι παντοδύναμοι και η οποία μπορεί να κινητοποιήσει, όπως σας έφερα δύο παραδείγματα, αλλά και άλλα θα μπορούσα να σας πω, να κινητοποιήσει. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ θερμά εγώ για την επικοινωνία. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνατε. Άλλωστε έχουν μείνει λίγες ημέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Αλλά ο αγώνας έτσι του Σταυρού συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Βεβαίως συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω, ζητώ από τους συμπολίτες σας να με ενισχύσουν με την ψήφο τους, διότι και γνωρίζω την Ευρώπη και την αγαπώ την Ελλάδα, όποιος ψάξει το βιογραφικό μου θα το δει, και διάθεση έχω να παλέψω ακριβώς για αυτά τα ζητήματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ήταν υποψήφιος, είναι μάλλον υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Ένωσης Κεντρών. Μέχρι